Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αλληλεγγύης και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο αθλητικό τμήμα της ΑΔΕΔΗ και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. Έτσι, οι δύο φορείς συνδιοργάνωσαν τον Λαϊκό Αγώνα Δρόμου 8 χιλιόμετρων για 500 Έλληνες και μετανάστες αθλητές ανεξαρτήτου φύλου μέχρι 59 ετών, καθώς επίσης και Αγώνα Δρόμου 3 χιλιόμετρων για άτομα νεότερης ηλικίας. Θέλω να συγχαρώ την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας και την ΑΔΕΔΗ του Νομού Μαγνησίας για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία μέσα από τον αθλητισμό να δρομολογηθεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης των μεταναστών στο κοινωνικό σύνολο. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί να μπουν κοντά μας, να νιώσουν ότι ζουν σε μια κοινωνία που τους αποδέχεται. Ο αγώνας δρόμου διεξήχθη στην πόλη του Βόλου με αφετηρία το Μνημείο Ηρών στην παραλία και διαδρομή μέσα από τις κεντρικές οδούς της πόλης με τερματισμό και πάλι στο Μνημείο Ηρών στην παραλία. Μεταξύ των αθλητών ήταν και ο Ολυμπιονίκης Νίκος Κιαθίτης. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι οικονομικοί μετανάστες, οι αλλοδαποί συγκάτοικοί μας σε αυτή την κοινωνία, φέρνουν μαζί τους ένα στοιχείο πρόοδου, ένα στοιχείο διαφορετικότητας που είναι πλούτος για τον πολιτισμό μας. Είναι αλήθεια ότι η Νομαρχία Μαγνησίας έχει αναλάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια σειρά από πρωτοβουλίες για να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία πάνω στα θέματα των μεταναστών, να μπορέσει να άρει τα αρνητικά στερεότυπα τα οποία πλήττουν αυτή τη στιγμή τους μετανάστες και να μπορέσει να δημιουργήσει ένα κλίμα συμφιλίωσης και συνεργασίας. Είναι ένα βαθύ μήνυμα αλληλεγγύης, συλλογικών κανόνων και όρων που έχει κάθε άθλημα που χρειαζόμαστε ως κοινωνία όταν αναφερόμαστε στην ενσωμάτωση των μεταναστών, γιατί στην κοινωνία μας όλοι που ζουν, μορφώνονται και εργάζονται, που δημιουργούν οικογένεια, που δημιουργούν ζωή στην χώρα μας, πρέπει να έχουν τους ίδιους κανόνες. Που μέσα από αυτό προσπαθούμε να ενώσουμε τους λαούς, να τους εντάξουμε που έχουν μια διαφορετικότητα, να τους εντάξουμε στην κοινωνία μας, γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να υπάρχει η έννοια του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Πρέπει όλα αυτά να σταματήσουν. Με το τέλος της διαδρομής πραγματοποιήθηκαν οι απονομές βραβείων προς τους νικητές, ενώ οι διοργανωτές έδωσαν ραντεβού για επόμενες διοργανώσεις που θα αφορούν το κρίκετ και το ποδόσφαιρο.